Εμένα δεν μου έλειπε τίποτα. Μοιραζόμουν το φαγητό μαζί του και πότε κρυφά, πότε φανερά από τη μάνα, ό,τι υπήρχε σπίτι του το έφερνα. Ύστερα ήρθαν τα χρόνια του γυμνασίου. Τότε οργανώθηκα στην Όπινο, την κομμουνιστική νεολαία, και κάτω από τη μύτη του Μεταξά γνώρισε το Μάξ. Τα βιβλία του γίναγαν από χέρι σε χέρι. Με κάποιους από αυτούς τους συμμαθητές θα βρεθεί αργότερα μέσα στη φωτιά του Αντάρτικου. Ένας από αυτούς θα είναι ο Διαμαντής.